Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Ουκρανία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ασχολούμαστε επί παντός επιστητού. Έχουμε κάποιες γνώσεις για την Ουκρανία. Με βάση αυτές, αφού κάθισα, διάβασα και είδα λίγο την προϊστορία, αποφάσισα να κάνουμε την απόψινή εκπομπή. Ο βασικός λόγος είναι επειδή στην Ουκρανία κατοικεί μία από τις τελευταίες συμπαγείς ελληνικές κοινότητες εκτός ελληνικών συνόρων. Δηλαδή μετά την Κύπρο, ίσως είναι η μεγαλύτερη συμπαγής, επαναλαμβάνω, ελληνική κοινότητα που υπάρχει στον πλανήτη. Και είναι ό,τι απέμεινε σε αυτήν την διαδικασία της συρρήκνωσης του ελληνισμού που ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα και δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτός είναι ο λόγος. Να δούμε τι είναι ο ελληνισμός της Μαριούπολης και πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να προστατέψει τις ζωές και τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων. Ουκρανία. Πριν περάσω σε αυτό το θέμα, να πω ότι το κανάλι μας τις τελευταίες μέρες αποφάσισε να βάζουμε ορισμένα βίντεο που απελευθερώνει το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, συνήθως χωρίς σχόλια. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν γίνονται ασκήσεις ή όταν μια χώρα, ειδικά η Ρωσία, που έχει ίσως ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα προστασίας στρατιωτικών πληροφοριών σε ολόκληρο τον κόσμο, ίσως μετά την Βόρεια Κορέα, η Ρωσία μέχρι σήμερα να είναι η χώρα που προστατεύει τα στρατιωτικά της δεδομένα καλύτερα και αυστηρότερα από οποιονδήποτε άλλον. Αρκεί να σας πω, και έχω μαρτυρίες φίλων, ότι τα παιδιά τους που υπηρετούν στο ρωσικό στρατό απαγορεύεται να έχουν κινητό τηλέφωνο, απαγορεύεται στη διάρκεια της θητείας τους, όπου τοποθετηθούν, όπου μετατεθούν, να έρθουν σε τηλεφωνική επαφή με τους γονείς τους. Καταρχάς δεν υπάρχουν άδειες και υπάρχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, πέραν του μηνός, η επικοινωνία του παιδιού με την οικογένειά του, παρόντος ειδικού αξιωματικού, ο οποίος επιβλέπει την συνομιλία. Άρα, πόσο μάλλον για να δείχνουν και εικόνες και βίντεο. Άρα, από τη στιγμή που το Υπουργείο Άμυνα της Ρωσίας αποφασίζει να απελευθερώσει βίντεο, καταρχάς να βιντεοσκοπήσει επαγγελματικά και στη συνέχεια να τα απελευθερώσει, δείχνοντας μια ταξιαρχία αρμάτων να βγαίνει από τους όρκους, να κάνει τακτικούς ελιγμούς και να κάνει και βολές, δείχνοντας μια ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών να κάνει άλμα, 1500 αλεξιπτωτιστές σε χειμερινές συνθήκες, δείχνοντας δύο ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού στην Βαλτική θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο, δείχνοντας βολές πυροβολικού στην περιοχή του Ροστόβ. Όλα αυτά είναι πολιτικές κινήσεις της Ρωσίας, γιατί θέλει να δείξει αφενός μεν ότι κάνει ασκήσεις που σχετίζονται με το ουκρανικό, και αφετέρου θέλει να δείξει ότι ανεβάζει το επίπεδο της πολεμικής ετοιμότητας των 100 και πλέον χιλιάδων στρατιωτών που έχουν μετακινηθεί στα σύνορα από τη Λευκορωσία μέχρι κάτω τον Εύξεινο Πόντο, στα σύνορα με την Ουκρανία. Και αυτό φυσικά το χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί, γιατί μπροστά σε αυτή την συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων η Ουκρανία φαίνεται ότι είναι αδύναμη και η Δύση αδυνατεί να συγκεντρώσει στρατό και διακατέχεται από μεγάλο σκεπτικισμό να στείλει στρατό στην Ουκρανία και να συγκρουστεί με τη Ρωσία. Γιατί αν γίνει αυτό, αν σκοτωθεί όχι τυχαία, αλλά με βάση εντολές που έχει πάρει ένας Αμερικανός στρατιώτης από ρωσικές δυνάμεις, τότε πιστεύω ότι ανοίγει η πόρτα του τρελοκομείου και πηγαίνουμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό η Δύση είναι διστακτική
και γνωρίζοντάς το αυτό η Ρωσία, ανεβάζει, αν θέλετε, το επίπεδο της πολιτικής, της πολεμικής της ετοιμότητας, της επιχειρησιακής της ετοιμότητας των δυνάμεών της, και αυτό το χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί για να πετύχει τη λύση που θέλει, όχι μόνο στο Ουκρανικό, γενικώς στην ανάπτυξη του ΝΑΤΟ, την επέκταση του ΝΑΤΟ στην προς Ανατολάς, όσο γίνεται πιο κοντά στα φυσικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εδώ λοιπόν θα επανέλθουμε σε αυτό στη συνέχεια, απλά να δούμε λίγο τι είναι η Ουκρανία. Τι είναι η Ουκρανία? Θα έλεγα ότι είναι ένα τεχνητό κράτος. Ιδρύθηκε τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, τότε δηλαδή τις παραμονές της εξέγερσης της επανάστασης των Μπολσεβίκων, και αποτέλεσε μία από τις σοσιαλιστικές δημοκρατίες που συναποτέλεσαν την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Όσον αφορά τις φυλές, τις εθνότητες που κατοικούν στην Ουκρανία, αυτοί οι περισσότεροι είναι, ή μάλλον να μην πούμε σε ποσοτικά χαρακτηριστικά, είναι οι Ρώσοι που κατοικούν στα όρια της Νέας Ρωσίας, στη συνέχεια θα κάνω αναφορά σε αυτό, είναι οι Ουκρανοί, οι οποίοι φυσικά είναι Σλάβοι συγγενές φίλο με τους Ρώσους, είναι οι Λιθουανοί που κατοικούν βορειοδυτικά, είναι οι Πολωνοί που κατοικούν στην περιοχή του Λβόβ, είναι οι Ούγγροι, για τους οποίους μίλησε πριν από λίγες μέρες ο Ορμπάν και είπε ότι εμείς δεν θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας, γιατί παραβιάζει την ουγγρική μειονότητα που κατοικεί στα νοτιοδυτικά της, στις νοτιοδυτικές περιοχές. Είναι οι Μολδαβοί που κατοικούν και αυτοί στην περιοχή περί το Δνίπερο ποταμό. Καταρχάς να πούμε ότι η Ουκρανία ορίζεται από χωρίζεται από δύο ποταμούς. Ο Ρούς, τον οποίο είναι από βορρά προς νότο, στον Εύσυνο Πόντο χύνεται. Δυτικά βρίσκεται ο Δνίστερος ποταμός και ανατολικά ο Δνίπερος ποταμός. Εκεί στο Δνίστερο, διορθώνω, υπάρχουν οι Μολδαβοί, οι οποίοι, όπως ξέρετε, είναι ένα φύλο συγγενές με τους Ρουμάνους. Αυτοί λοιπόν είναι η πληθυσμιακή κατάσταση στην Ουκρανία. Υπάρχει και μια μικρή για το σύνολο της χώρας, για μας μεγάλη μειονότητα, κοινότητα Ελλήνων, με βάση την τελευταία απογραφή είναι 92.000. Οι ίδιοι οι Έλληνες της Μαριούπολης ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 150.000. Αυτοί λοιπόν εκεί σε αυτή την περιοχή, επί μεγάλης Εκατερίνης, καταρχάς για να κατανοήσουμε λίγο την κατάσταση, να πούμε ότι η Ρωσία είχε δύο πολύ σημαντικούς ηγέτες, τον 17ο και τον 18ο αιώνα. 17ο αιώνα ήταν ο Μέγας Πέτρος, ο οποίος έκανε τη Ρωσία μια ευρωπαϊκή χώρα, αυτοκρατορία ήταν τότε, δηλαδή και στο θέμα της παιδείας, στο θέμα των τεχνών, των πολιτισμού, του πολιτισμού, προσέγγισε η Ρωσία προς την Ευρώπη. Ο ίδιος έκτισε την Αγία Πετρούπολη, έχουμε το περίφημο μουσείο εκεί που συγκέντρωσε, του Ερμιτάζ, που συγκέντρωσε εκπληκτικά αριστουργήματα της τέχνης και κυρίως από Ευρωπαίους καλλιτέχνες της εποχής, αλλά δεν έστρεψε μόνο πνευματικά τη Ρωσία, κατέκτησε και εδάφη προς την Ευρώπη, κατέκτησε εδάφη στην περιοχή, και θα έλεγα ότι ο Μεγάλος Πέτρος έβαλε τη σφραγίδα του στην ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στον εξευρωπαϊσμό, αν θέλετε, ή να της δώσει και ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Η Μεγάλη Εκατερίνη έκανε πράξη ένα άλλο όραμα του Μεγάλου Πέτρου, να την οδηγήσει στις θερμές θάλασσες, δηλαδή προς νότο, στον Εύξηνο Πόντο και στο Αιγαίο. Εκεί υπήρχε το ελληνικό σχέδιο, ίσως κάποια στιγμή βρούμε χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό. Η Μεγάλη Εκατερίνη λοιπόν, από τα μέσα του 18ου αιώνα και επέκεινα, άρχισε
μεγάλους πολέμους για να κατακτήσει τη σημερινή μέρος της σημερινής Ουκρανίας, τη Βεσσαραβία, τη σημερινή Ρουμανία. Μάλιστα είναι αυτή η οποία πέρασε τον Δούναβη και το 1774 συνήψε με τους Τούρκους την περίφημη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η οποία συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Είχε προηγηθεί η εξέγερση των Ορλόφ, ήταν μία, θα έλεγα, ένας ελιγμός των επιτελών της Μεγάλης Εκατερίνης να ξεκινήσει η Επανάσταση στο Αιγαίο και στην Ελλάδα, να υποχρεώσει τον Τζάρο να προσανατολίσει δυνάμεις προς τους εξεγερμένους Έλληνες για να διευκολύνει την προέλαση των ρωσικών στρατιών στην σημερινή νότιο-ανατολική Ουκρανία, στη Νότια Ρωσία, στον Κάφκασο, και όντως πέτυχε αυτό. Και έτσι έχουμε το 1774 τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η οποία, επαναλαμβάνω, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, δηλαδή περίπου 45 χρόνια μετά. Τότε, όταν κατέλαβε αυτά τα εδάφη, δημιουργήθηκε η διοίκηση, το κυβερνείο της Νέας Ρωσίας, Νόβα Ράσια. Εδώ σας βάζουμε τον χάρτη. Και γιατί κάνουμε αυτή την αναφορά και τη συνδέουμε με την Ουκρανία? Γιατί ακριβώς αυτές οι περιοχές της τότε περιφέρειας της Νέας Ρωσίας είναι αυτές που κατοικούνται από Ρώσους ή φιλορώσους Ουκρανούς πολίτες, είναι αυτές τις οποίες διεκδικεί η Ρωσία και αυτές τις οποίες πιθανόν να κατακτήσει και να τις ενσωματώσει σε επόμενη φάση, εάν τελικώς γίνει η εισβολή της Ρωσίας σε αυτήν την περιοχή. Τώρα, γιατί συμβαίνει τώρα αυτό που είναι σε εξέλιξη με επίκεντρο την Ουκρανία? Όπως είναι γνωστό, 1990-91 διαλύεται η Σοβιετική Ένωση, η Ουκρανία αποκτά την ανεξαρτησία της, γίνεται ανεξάρτητο κράτος, η Ρωσία προσδοκά, επειδή Ουκρανία ήταν ένα μεγάλο μέρος, η Σοβιετική Ένωση, επειδή υπήρχε και είχε κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία της, είχε φροντίσει σε ορισμένες χώρες να έχει υποδομές, βαριές υποδομές για ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, βάσει αυτά που λένε και οι Σοβιετολόγοι, ήταν τα έπιπλα και τα ασανσέρ. Στην Ουκρανία είχε ένα μεγάλο μέρος της αμυντικής της βιομηχανίας. Σε άλλες περιοχές είχε άλλες βιομηχανίες τροφίμων ή αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της κάθε φορά. Στην Ουκρανία πάντως ήταν ένα μεγάλο μέρος της βαριάς βιομηχανίας της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης, της αμυντικής βιομηχανίας, της αεροδιαστημικής, και γι' αυτό η Ρωσία πάντα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήθελε να κρατάει κοντά της την Ουκρανία, και γι' αυτό η Ουκρανία μέχρι σήμερα έχει υψηλή στρατιωτική τεχνολογία και κατασκευάζει και ορισμένα οπλικά συστήματα, την οποία αυτή η υψηλή τεχνολογία προσδοκά να εξαγοράσει ο Ερντογάν, να κλέψει στην ουσία και αναπτύσσει τη σχέση με την Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Έχουν κάνει και κάποιες συμφωνίες. Όμως, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, να πούμε ότι μετά τον Μεγάλο Πέτρο, ο άνθρωπος, ο ηγέτης της Ρωσίας, Σοβιετικής Ένωσης συγκεκριμένα, ο οποίος επεξέτεινε και τα εδάφη, αλλά και την επιρροή της Ρωσίας, τα εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και την επιρροή της Ρωσίας προς την Ευρώπη, είχε όνομα, και δεν είναι άλλος παρά από τον Στάλιν. Ο Στάλιν, με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έφερε τα ρωσικά συμφέροντα στην καρδιά της Ευρώπης. Δηλαδή, στη Μισή Γερμανία, ξέρετε, οι μεγάλες ηλικίες, ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια η Γερμανία, είχαμε δύο Γερμανίες, την Ανατολική και τη Δυτική. Η Ανατολική Γερμανία
ήταν υπό την επιρροή των Ρώσων και φυσικά όλη η Ανατολική Ευρώπη ήταν υπό την επιρροή των Ρώσων και οι Βαλτικές, οι τρεις Βαλτικές χώρες, Λιθουανία, Εσθονία και Λετωνία, ήταν και αυτές Σοβιετικές Δημοκρατίες, μέλη της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Μετά την διάλυση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης είχε γίνει μια συμφωνία στο προφορικό, είχε δώσει το λόγο της ειδήσεις στον Γκορμπατσόφ ότι δεν θα επεκτείνει το ΝΑΤΟ τα όρια του στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό επειδή δεν το έβαλε στο χαρτί ο Γκορμπατσόφ, δεν το λαμβάνει υπόψη της το ΝΑΤΟ και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και έτσι έχουμε αμέσως μετά τη διάλυση μια διαδικασία επέκτασης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Δηλαδή ένας νευραλγικός γεωγραφικός χώρος που ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία είναι οι τρεις Βαλτικές χώρες, τις οποίες φρόντισε το ΝΑΤΟ να τις εντάξει στις τάξεις του και έτσι να περιορίσει τις ακτές που έχει η Ρωσία στη Βαλτική θάλασσα σε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα που είναι εκεί στον μυθό του κόλπου της Αγίας Πετρούπολης και σε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα στον θύλακα που διατηρεί η Ρωσία στο έδαφος της Πολωνίας, στο Καλίνιγκραντ, όπου έχει και οπλικά συστήματα ακόμα και πυράβλους Ισκεντέρ. Εκεί λοιπόν στη συνέχεια ακολούθησε η επέκταση του ΝΑΤΟ και σε υπόλοιπες χώρες, δηλαδή ενώθηκε η Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος επέκτασης του ΝΑΤΟ στη Βαλκανική, με την είσοδο της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και των Σκοπίων εσχάτως. Το ΝΑΤΟ λοιπόν όλο αυτό το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, η Δύση, για να μην λέω μόνο το ΝΑΤΟ, η Δύση είχε ως στόχο να αυξήσει την επιρροή της στην Ουκρανία και με τελικό στόχο να την εντάξει στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς είχε η τελευταία ομάδα, αν θέλετε, ήταν οι εξής χώρες: Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν. Αυτό είναι το σχέδιο, να δούμε αν και πότε και εφόσον υλοποιηθεί. Μην πάμε πιο εκεί. Η Γεωργία έκανε απόπειρες να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την πλήρωσε πρώτα με την έχασε το έδαφος της Αφχαζίας, που σήμερα είναι μια αυτόνομη δημοκρατία που αναγνωρίζεται, αν δεν κάνω λάθος, μόνο από τη Ρωσία. Στη συνέχεια έχασε το έδαφος της Νότιας Οσετίας, όπου και εκεί λειτουργεί μια δημοκρατία που δεν είναι αναγνωρισμένη από κανέναν άλλο εκτός από τη Ρωσία. Και έρχομαστε τώρα στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία είχαμε αρκετά ανεβοκατεβάσματα. Ο τελευταίος φιλορώσος, αν δεν κάνω λάθος, ηγέτης ήταν ο Γιανουκόβιτς, ο οποίος με διάφορους τρόπους που μηχανεύτηκε η Δύση ανατράπηκε και τότε το 2014 είχαμε απάντηση η Ρωσία στην ανατροπή του Γιανουκόβιτς με την εισβολή και τον έλεγχο δύο περιοχών που κατοικούνται κατά κύριο λόγο από Ρώσους, Ρωσόφωνους, Ρωσόφιλους, όπως θέλετε ονομάστε τους, δεν παίρνουμε θέση σε αυτό το ζήτημα. Και έκτοτε σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή του Λουχάντς και του Ντονέτσκ, λειτουργούν δύο αυτόνομες δημοκρατίες κατά τα πρότυπα της Γεωργίας. Δηλαδή όποια χώρα τολμά να κάνει βήματα προς το ΝΑΤΟ, αυτή η χώρα πληρώνει με διαμελισμό. Δηλαδή βλέπει σε κάθε απόπειρα να χάνεται ένα κομμάτι της εθνικής της κυριαρχίας. Σε αυτές τις περιοχές από το 2014 μέχρι σήμερα γίνονται ένοπλες συγκρούσεις. Είναι ένας πόλεμος που δεν συμμετέχει η Ρωσία με δικές της κανονικές δυνάμεις. Είναι ειδικές δυνάμεις χωρίς σήματα και που δρούν, θα έλεγα, δυνάμεις, ας το πούμε, ανορθοδόξου πολέμου, που δεν είναι ακριβώς ανορθοδόξου πολέμου,
αλλά είναι δυνάμεις οι οποίες εξοπλίζουν, εκπαιδεύουν τα τοπικά στοιχεία και έχουν δημιουργήσει και αυτοί έναν στρατό. Υποστηρίζονται αυτές οι δύο δημοκρατίες σε όλους τους τομείς, και τον οικονομικό και συζητήματα υγείας, τροφής, διατροφής από την Ρωσία. Έχουν πάρει ένας μεγάλος αριθμός αυτούς τους ανθρώπους, έχει πάρει μάλιστα και ρωσικά διαβατήρια. Και έτσι, επίσης να πούμε ότι η Ουκρανία την πλήρωσε και με την απόσπαση της Κρυμαίας. Η Κρυμαία είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Και το τελευταίο διάστημα λοιπόν έγιναν παρεμβάσεις. Είχαμε την έγχρωμη επανάσταση και στην Ουκρανία. Είχαμε τη δράση φιλοναζιστικών οργανώσεων σε αυτές τις λεγόμενες εξεγέρσεις ή επαναστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, όταν άρχισαν να γίνονται διαδικασίες για να έρθει πιο κοντά η Ουκρανία στη Δύση και στο ΝΑΤΟ, η Ρωσία άρχισε να αντιδρά και να συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία, στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά και και στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Αυτό που παρατηρείται είναι το εξής, ότι σε αυτήν την κινητοποίηση υπάρχουν στοιχεία, πιστεύω ότι είναι και έγκυρα, ότι περίπου 100.000 στρατιώτες, φυσικά με όλον τον απαραίτητο οπλισμό και τα οπλικά συστήματα, βαριά όπλα κτλ., έχουν συγκεντρωθεί και έχουν διασκορπιστεί στα σύνορα που βλέπετε στο χάρτη. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία είναι ότι η ίδια δεν διαθέτει στρατό να αντιπαρατεθεί με τον γίγαντα, αν συγκρίνουμε τις στρατηγικές δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η μία είναι μια πυρηνική παγκόσμια δύναμη και η Ουκρανία έχει μεν στρατηγικές δυνάμεις, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι, επειδή δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 4 και να ζητήσει τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, και από την πλευρά του το ΝΑΤΟ είναι όχι απλά σκεπτικό, ξέρει, γνωρίζει ότι σε περίπτωση που στείλουν χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στρατεύματα στην Ουκρανία και συγκρουστούν με ρωσικά στρατεύματα, τότε, όπως είπα και στην αρχή, ανοίγει η πόρτα του τρολοκομείου και πάμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Να πω στο σημείο αυτό, όπως το ανέφερα και σε προηγούμενο βίντεο, ότι υπάρχουν φωνές γερουσιαστών. Το κατήγγειλο Μετβέντεφ, ο αντιπρόεδρος ή συμπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, ότι υπάρχουν φωνές στο Κογκρέσο, στη Γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής, από έναν ή δύο γερουσιαστές που είπαν δεν θα ήταν και θα ήταν και χρήσιμο να γίνουν και πυρηνικά πλήγματα με τακτικά πυρηνικά όπλα μικρής εμβέλειας, μικρής καταστροφικής ικανότητας σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, παρότι υπάρχουν τέτοιες φωνές, φαίνεται, έχουμε ξεκάθαρες δηλώσεις, ο Biden είπε δεν στέλνω στρατεύματα στην Ουκρανία. Μάλιστα ο Ζελένσκι στην προχθεσινή ομιλία, συνομιλία που είχε τηλεφωνική, φαίνεται ότι δεν πήρε τη στήριξη που θα ήθελε και δήλωσε ότι θα ήθελε να συναντηθεί με τον Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η εξής κατάσταση. Από τη μία πλευρά, μία αποφασισμένη Ρωσία να υποστηρίξει τους ρωσόφωνους ή τους Ρώσους πολίτες που κατοικούν στην Ανατολική Ουκρανία, και έχει δηλώσει ότι αν στρατεύματα ουκρανικά κινηθούν εναντίον τους, η Ρωσία θα προστατεύσει, που σημαίνει θα επέμβει, θα εισβάλλει δηλαδή. Άρα έχουμε από τη μία πλευρά μια Ρωσία, ένα Πούτιν και ένα σύστημα λήψης αποφάσεων αλλά και υλοποίησης των αποφάσεων καθετοποιημένο, που όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση του Καζακστάν μπορεί σε 24 ώρες να κινητοποιήσει δυνάμεις. 76 Ιλιούσιν κινήθηκαν και μετέφεραν 3.000 αεροσπιστές στο Καζακστάν, οι οποίοι σε 24 ώρες έθεσαν υποέλεγχο την κατάσταση. Το ίδιο εκεί δοκιμάστηκε το σύστημα λήψης αποφάσεων και υλοποίησης. Βλέπουμε ότι το ίδιο δοκιμάζεται τώρα στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε μια Δύση η οποία
αφενός μεν διστάζει να προκαλέσει να συμμετάσχει και να προκαλέσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, και αφετέρου έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα η Δύση, επειδή είναι δημοκρατικές χώρες, το σύστημα λήψης αποφάσεων είναι διαφορετικό, πρέπει να εγκριθούν οι αποστολές στρατευμάτων από κοινοβούλια σε πολλές από τις 27 χώρες του ΝΑΤΟ. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, παίρνει αποφάσεις δύσκολα σε τέτοια ζητήματα, γιατί δεν διαθέτει και η ίδια δικές της στρατιωτικές δυνάμεις. Άρα έχουμε μια Δύση η οποία και δεν θέλει, αλλά και πολύ δύσκολα παίρνει αποφάσεις, και από την άλλη πλευρά έχουμε μια Ρωσία που παίρνει αποφάσεις τάχιστα και τις υλοποιεί επίσης τάχιστα. Εδώ, όπως είπα και στην αρχή, η Ρωσία δείχνει την αποφασιστικότητά της με ασκήσεις και με βίντεο που δείχνουμε, και θα έλεγα, επειδή γίνονται και ορισμένα σχόλια, εγώ πάντα διαβάζω τα σχόλια και την κριτική τη δέχομαι, όμως από την άλλη πλευρά εμείς δεν είμαστε φερέφωνο της Ρωσίας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δείχνουμε και την πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, όλοι την γνωρίζουν. Πιστεύω ότι και οι τηλεθεατές μας πρέπει να βλέπουν τι γίνεται και απλά να έχουν ένα κριτήριο, αυτό το κριτήριο που είπαμε, ότι κάτι θέλουν να δείξουν οι Ρώσοι από τη στιγμή που απελευθερώνουν αυτά τα βίντεο και αυτές τις εικόνες. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα η κατάσταση είναι εκεί. Εκτιμώ ότι η Ρωσία, ανεβάζοντας το επίπεδο της επιχειρησιακής της και πολεμικής της ετοιμότητας, ισχυροποιείται διπλωματικά και διαπραγματευτικά. Πραγματικά είναι έτοιμη να κάνει μια εισβολή στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα την απόφαση. Αυτή είναι και η άποψη του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ της Αμερικής. Εκεί είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα. Δεν θεωρώ πιθανό το ξέσπασμα ενός παγκοσμίου πολέμου. Να πω παρέλειψα ότι η Δύση φρόντισε να στείλει οπλικά συστήματα, κυρίως ΗΠΑ, να στείλει στην Ουκρανία, που πιστεύω όμως ότι με αυτά τα οπλικά συστήματα ο Ουκρανικός στρατός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον στρατό της Ρωσίας. Απλά να αναφέρω, επειδή έχει μεταφέρει αεροσκάφη στρατηγικού βομβαρδισμού η Ρωσία και στη Λευκορωσία και στα αεροδρόμια που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, παρεμπιπτόντως να πω ότι ο Λουκασέγκο είπε ότι εάν ξεσπάσει πόλεμος, η Λευκορωσία θα είναι στο λευκό της Ρωσίας και θα συμμετάσχει και αυτή στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Να πω λοιπόν ότι τα αεροσκάφη, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη ή αεροσκάφη στρατηγικού βομβαρδισμού της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας μπορούν να καταστρέψουν τον Ουκρανικό στρατό χωρίς καν να περάσουν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Άρα, εάν ξεσπάσει ένας πόλεμος χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων χωρών της Δύσης, πιστεύω ότι η Ουκρανία θα ιτηθεί και η Ρωσία θα προσπαθήσει να καταλάβει το Χάρκοβο, όπου είναι μία περιοχή με βαριά βιομηχανία από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, να καταλάβει τα εδάφη της νέας Ρωσίας και να ενώσει την Υπερδνηστερία. Η Υπερδνηστερία είναι ένας θύλακας στα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας, στο Δνίστερο ποταμό, δυτικά του Δνίστερου ποταμού, που είναι, θεωρείται ότι είναι ρωσικό έδαφος, άρα θέλει να ενώσει, να πάρει τη Μαριούπολη, να πάρει την Οδυσσό και να ενώσει την Υπερδνηστερία με όλη αυτή την περιοχή. Εάν γίνει αυτό, παρεμπιπτόντως θα έχει πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους η Ρωσία, αφού θα έχει καταλάβει και ρωσόφωνες, περιοχές ρωσόφωνων, αλλά και τις περιοχές με τη βαριά βιομηχανία της Ουκρανίας. Αλλά θα έλεγα στρατηγικά θα έχει αποκλείσει την Ουκρανία από την Μεώτιδα Λίμνη, όπως ονόμαζαν οι Έλληνες την Αζωφική θάλασσα ή τη θάλασσα του Αζόφ. Πλέον θα κυριαρχήσει η Ρωσία, θα είναι μια λίμνη ρωσική, η θάλασσα του Αζόφ, από την οποία
για να εξέλθουν πολεμικά πλοία ή και εμπορικά. Μοναδική διέξοδος είναι ο Κυμμέριος Βόσπορος ή τα στενά του Κέρτς, όπως ονομάζονται τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα να πάμε στην περίπτωση της Μαριούπολης. Επειδή βλέπω τον Ερντογάν να εμπλέκεται στο Ουκρανικό, να προσπαθεί να κάνει το διαμεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και παίζοντας και ένα ρόλο με τη Δύση. Θα επισκεφτεί στις 3 Φεβρουαρίου το Κίεβο, την Ουκρανία. Θα έλεγα, είχαμε μια δήλωση πριν από λίγες μέρες του κυρίου Δένδια για τους Έλληνες της Μαριούπολης. Εκεί, ξέρετε, η ιστορία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν είναι καλή. Γιατί το 2014, δηλαδή στην προηγούμενη εισβολή που είχαμε και κάποια επεισόδια, το ελληνικό προξενείο έκλεισε και έφυγε από τη Μαριούπολη. Δηλαδή, εάν είσαι Έλληνας Μαριούπολης και κατοικείς εκεί, ήδη έχεις παράπονα για την εγκατάλειψή σου από το ελληνικό κράτος, όταν βλέπεις να έρχονται τα σύννεφα του πολέμου και η Ελλάδα που είναι εκεί υποτίθεται για να σε υποστηρίξει, σε εγκαταλείπει, κλείνει το προξενείο και φεύγει, τότε αντιλαμβάνεσαι τα αισθήματα που έχει ο λαός, αυτοί οι Έλληνες εκεί, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν την περίοδο, ή μάλλον υπήρχαν Έλληνες εκεί από την αρχαιότητα, αλλά τους συγκέντρωσε εκεί, εγκαταστάθηκαν, τους έδωσε γη δηλαδή και, και διαβατήρια τότε, η Μεγάλη Κατερίνη. Από τότε, δηλαδή από το 1770 είναι εκεί οι Έλληνες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν χάσει, περισσότεροι μιλούν ελληνικά και είναι Έλληνες από τα νησιά του Αιγαίου που εγκαταστάθηκαν μετά τα ορλοφικά ορισμένοι, είναι από την Ηπειρωτική Ελλάδα, από την περιοχή του Πόντου, από την Κρυμαία. Είναι Έλληνες εδώ και 3 αιώνες. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν το 2014 το ελληνικό προξενείο, η Ελλάδα δηλαδή, έκλεισε γιατί ο κύριος πρόξενος ένιωθε ανασφάλεια. Μα όταν φεύγει το ελληνικό προξενείο από εκείνη, σαν να φεύγει η Ελλάδα. Και αφήνεις αυτούς τους ανθρώπους απροστάτευτους. Ελπίζω να μην γίνει το λάθος, το ίδιο λάθος τώρα. Φυσικά τότε ασκήσαμε σκληρή κριτική σε αυτήν την πράξη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ασκήσαμε σκληρή κριτική. Στη συνέχεια προσπάθησα να τα μπαλώσουν. Αν δεν κάνω λάθος, επισκέφτηκε την περιοχή για λίγες ώρες ο κύριος Βενιζέλος. Πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια ενεργή πολιτική στο θέμα των Ελλήνων της Μαριούπολης. Η Ελλάδα να έρθει σε επαφή αυτόνομα, χωρίς να ρωτήσει κανένα, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, να έρθει σε επαφή και με τον Ζελένσκι, ο οποίος προσπάθησε να αφαιρέσει τους προηγούμενους μήνες κάποια δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Στη συνέχεια απολογήθηκε ότι δεν είναι έτσι και δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, μας βρήκαν όλοι βολικούς και καλούς και παίζουν παιχνίδια στις πλάτες των ελληνικών κοινοτήτων απανταχού της γης. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα πιστεύω ότι ο κύριος Δένδιας, ξέρω ότι στεναχωριέται τώρα με την Αττική Οδό, θα περάσουν αυτά, είναι οι παιδικές ασθένειες. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν, εκτός από τα παχιά και τα ωραία λόγια, πρέπει να αναλάβει και πράξεις. Να πάει ο ίδιος να σταθεί κοντά στους Έλληνες και να εξασφαλίσει όσο είναι δυνατόν να μείνουν αλόβητοι αυτοί οι άνθρωποι από οποιαδήποτε σύγκρουση γίνει, με κάνοντας επαφές ανωτάτου επίπεδου και με την Ουκρανική ηγεσία και με τη Ρωσική ηγεσία. Προς Θεού, να μην ξαναδούμε το τελευταίο μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού. Το τελευταίο. Έχουμε την Κύπρο, αλλά εκεί υπάρχει υποτίθεται ακόμα ένα κράτος και υποτίθεται ότι προστατεύεται ο ελληνισμός, που δεν προστατεύεται. Μιλήσαμε για την εισβολή των Ολλανδών που γίνεται και κινδυνεύει να αφανιστεί ο ελληνισμός από την Κύπρο αν δεν κάνουμε κάτι. Μην δούμε δηλαδή στις μέρες μας να χάνεται και η τελευταία συμπαχής ελληνική, πολύ άριθμη ελληνική κοινότητα που βρίσκεται εκτός των ελληνικών συνόρων. Επαναλαμβάνω, διάβασα τη δήλωση του κυρίου Δένδια πριν από περίπου από 10 μέρες για τους Έλληνες Μαριούπολης. Μια δήλωση όμως δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να αναλυφθεί πρωτοβουλία όχι από τον πρέσβη. Έχουμε έναν καλό πρέσβη στην Ουκρανία. Πιστεύω ότι πραγματικά, επειδή το γνωρίζω και την προϋπηρεσία του, ότι θα δείξει πραγματικό ενδιαφέρον για τους Έλληνες, αλλά δεν αρκούν οι δυνάμεις ενός πρέσβη. Πρέπει να έχουμε
πολιτική παρουσία σε ανώτατο επίπεδο, αν ήταν δυνατόν να πάει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και να δείξει την αποφασιστικότητα και το ενδιαφέρον της Ελλάδας να προστατέψουμε τους Έλληνες. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Το 1922 υπήρχε ένα τέρας, ήταν ο Νουρετίν Πασάς, τον οποίο ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ, τον είχε διορίσει διοικητή μιας νέας στρατιάς που ίδρυσε στην Αμάσια με αποκλειστική αποστολή να καταπνίξει το αντάρτικο των Ελλήνων του Πόντου, δηλαδή να ολοκληρώσει τη γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι στο κοινοβούλιο, στην ενθροσυνέδευση στην Άγκυρα, καταγγέλθηκε από διαφόρους ανθρώπους που δεν ήταν τέρατα, δικάστηκε, ανακλήθηκε στην Άγκυρα, δικάστηκε για εγκλήματα εναντίον των Ελλήνων, τον έσωσε ο Μουσταφά Κεμάλ με προσωπική του παρέμβαση και πού τον έστειλε? Τον έστειλε στη Σμύρνη. Τον έστειλε στρατιωτικό διοικητή και πολιτικό διοικητή της Σμύρνης, τότε που ήταν υπό αποχώρηση ο ελληνικός στρατός. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε εντολή να πυρποληθεί η Σμύρνη, η ελληνική Σμύρνη. Αυτός λοιπόν ήταν που έδωσε την εντολή να κατακρεουργηθεί ο Μητροπολίτης Σμύρνης. Εκεί λοιπόν, επειδή υπήρχαν τα προξενία και το αγγλικό και το γαλλικό και το αμερικανικό στην περιοχή, ενημέρωσαν τον Χρυσόστομο Σμύρνης ότι επίκειται το νιτσάρισμά του και του έδωσαν τη δυνατότητα να φύγει από το προξενείο της Σμύρνης. Από το προξενείο της Σμύρνης, το γαλλικό. Το γαλλικό προξενείο της Σμύρνης είναι πάνω στο κύμα και εκεί προσεγγίζουν οι βάρκες, προσέγγιζαν οι βάρκες και από εκεί μπορούσαν να τον πάρουν και να φύγει να πάει στην Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης τι είπε? Δεν μπορεί να φύγω εγώ και να αφήσω πίσω το ποίμνιό μου. Το ποίμνιό του έμεινε εκεί, γνωρίζοντας ότι θα τον καταγριοργήσουν. Αυτό, ή μάλλον την ιστορία του Χρυσοστόμου Σμύρνης, να πάρει να τη διαβάσει και εκείνος και ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών που επέτρεψε τότε να φύγει ο πρόξενος από τη Μαριούπολη, να τη διαβάσει και εκείνος ο πρόξενος, να τη διαβάσει και ο σημερινός. Δεν εγκαταλείπουμε, κύριε, τους Έλληνες σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, στην τύχη τους, είτε των Ρώσων, είτε των Ουκρανών, είτε του οποιοδήποτε έχει εκεί συμφέροντα. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων της Μαριούπολης. Και πρέπει αυτοί που κάθονται στις καρέκλες και αποφασίζουν, αλλά και ο καθένας από εμάς, να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτών των ανθρώπων εκεί. Ότι είναι Έλληνες, σηκώνουν την ελληνική σημαία, προσπαθούν με δυσκολίες να μάθουν ελληνικά, έχουν ελληνική συνείδηση και βλέπουν κάποια στιγμή την Ελλάδα στα δύσκολα, αντί να είναι δίπλα τους, να κλείνει το προξενείο και να φεύγει. Παρεμπιπτόντως, ενώ ο Χρυσόστομος Σμύρνης έμεινε με το ποίμνιό του, ένας άλλος Μητροπολίτης τότε, ο Μητροπολίτης των Αρμενίων, έφυγε. Εγκατέλειψε το ποίμνιό του και έφυγε. Και πού πήγε? Πήγε στην Αμερική. Πήγε, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλιφόρνια. Εκεί οι Αρμένοι τον έπιασαν σε ξένη χώρα και τον δίκασαν και τον εκτέλεσαν. Μου λένε οι Αρμένοι ότι τον εκτέλεσαν και για άλλους λόγους. Βασική κατηγορία όμως ήταν αυτή. Γιατί εγκατέλειψε το ποίμνιό του. Αυτά λοιπόν τα ιστορικά γεγονότα και τα ιστορικά παραδείγματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα, γιατί πραγματικά η ιστορία διδάσκει. Ας λοιπόν ρίξουν μια ματιά στην ιστορία του Χρυσοστόμου Σμύρνης για να δουν τι είναι η αυτοθυσία, οι πράξεις αυτοθυσίας και να σταθούν όλοι τους από την κορυφή της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι κάτω και όλο το διπλωματικό σώμα, ο πρέσβης και ο γενικός πρόξενος εκεί, να σταθούν στο πλευρό των Ελλήνων της Μαριούπολης. Καληνύχτα σας.